Κυρία Παπαδόγιαννη, η κυρία Βλονίτου είπε ότι ρίξατε την πρώτη αριστερή κυβέρνηση, ότι δεν παραιτήθηκε η κυβέρνηση όπως λέτε. Εσείς μάλιστα χθες κάνατε και την επιλογή, παραιτηθήκατε αν δεν κάνω λάθος και από την πολιτική γραμματεία, έτσι δεν είναι? Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Θα είδατε ότι και στη δήλωση που κάναμε δεν γίνεται αναφορά σε παρέτηση. Γιατί ξέρετε κάτι, για να παραιτηθεί κάποιος από ένα όργανο πρέπει αυτό να υπάρχει και να λειτουργεί. Ίσως θα γνωρίζετε ότι το τελευταίο διάστημα όλα τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ στην ουσία έχουν καταργηθεί. Οι επιλογές που έχουν γίνει, είτε αυτό αφορά την ψήφιση των προαπαιτούμενων του μνημονίου ή για να σταθούμε στα πρόσφατα, στην προκήρυξη των εκλογών εξπρές, μπορεί αυτή η επιλογή να έχει την έγκριση και τη στήριξη της Μέρκελ, του κυρίου Γιούγκερ και των λοιπόν των δανειστών, όπως δείχνουν και σχετικές δηλώσεις που έγιναν χθες. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν έχουν την έγκριση των πολιτικών οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ. Ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι έχουν παραβιαστεί και έχουν καταπατηθεί βάναυσα όλες οι αποφάσεις των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ. Να σας φέρω παράδειγμα. Γνωρίζετε ότι η τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, η πρόσφατη, κατέληξε στο ότι το Σεπτέμβρη πρέπει να γίνει έκτακτο συνέδριο. Ήδη είχαν συγκροτηθεί οι επιτροπές. Γνωρίζετε λοιπόν ότι τίποτα από αυτά δεν τηρείται. Επομένως δεν μπορούν να μιλούν κάποιοι για διασπαστές. Και θα έλεγα ότι και ένα τέτοιο επίπεδο αντιπαράθεσης, πέρα από το ότι είναι ανούσιο, γιατί ο ελληνικός λαός πρέπει να καταλάβει και το διακύβευμα. Αλλά εντάξει, δεν τιμά. Πάντως, κυρία Παπαδόγιαννη, ακολουθούν μια τέτοια, θα έλεγα, επιχειρηματολογία. Κυρία Παπαδόγιαννη, δεν διασπάται. Θα ρωτήσω κάτι. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται. Διαλύεται. Με ποιανού την ευθύνη, κυρία Παπαδόγιαννη? Ότι αυτό γίνεται με ευθύνη του ίδιου του Προέδρου και μια μικρή ομάδα περί αυτών.